Εντάξει, οι Φοίνικες φεύγουν για κάποιο λόγο. Τις χτύπησε αυτό το επικίνδυνο, ας πούμε, σκαθάρι, το οποίο έχει καταστρέψει όλους τους Φοίνικες. Μετά, βέβαια, από προσπάθειες που κάναμε, δεν μπορέσαμε να τους σώσουμε και ακόμα προσπαθούμε να τους σώσουμε. Όμως, αφού τελικά φύγανε από αυτή την αιτία, εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι ούτως ώστε να αντικαταστήσουμε το πράσινο, γιατί είναι ο κεντρικός δρόμος της Κορίνθου, και μετά από έτσι διαβουλεύσεις και σκέψεις και συζητήσεις που κάναμε με τους αρμόδιους, καταλήξαμε να φυτέψουμε τον φύκο το ροδίτικο, ο οποίος αναπτύσσεται, έχει πλούσιο φυλλωσιά, κάνει σκίαση μεγάλη και γίνεται αρκετά μεγάλο το δέντρο, ούτως ώστε να υπάρχει μια αναλογία στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε. Βασικά παραφωνία ήταν οι Φοίνικες, έτσι όπως είχε εξελιχθεί, με αριστερά και δεξιά δέντρα. Εντάξει, τώρα ίσως η φύση πρόβλεψε γι' αυτό και με ρίμνησε να φύγουν οι Φοίνικες, αν το θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα αποκαταστήσουμε όλα τα σημεία που πρέπει με τα αντίστοιχα βιτά, ούτως ώστε να υπάρχει αρμονία και πράσινο στην πόλη μας. Αυτό είναι τέλειο για εδώ, για την Εθνική Αντιστάσεως. Ένα θέμα όμως που παραμένει είναι τα δεντράκια που φυτεύτηκαν στον Άγιο Νικόλα, και εκεί πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη. Θα το δούμε και αυτό, είναι στο πρόγραμμά μας να παρέμβουμε και εκεί και να κάνουμε τις δεντροφυτεύσεις τις ανάλογες για να υπάρχει αρμονία σε όλο το χώρο. Έτσι, μια άποψη για να δείξουμε πώς είναι αυτά τα δέντρα που φυτεύουμε σήμερα. Μπορεί να τα κάνετε ένα zoom, να ενημερωθεί ο κόσμος πώς θα είναι τα δέντρα Λατήθυν. Αυτά μετά από ορισμένο διάστημα, αφού τα περιποιηθούμε και αναπτυχθούν. Είναι ο φύκος ο ροδίτικος. Είναι μετά από συζητήσεις με γεωπόνους, με φορείς κλπ. Καταλήξαμε σε αυτό. Που απλώνουν τέντες και κόβουν κάποια δέντρα στην πόλη. Κοίταξε, αυτό είναι ένα και θέμα. Κάποια δέντρα που κόβουν και οι ιδιώτες. Ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ήδη έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Το ανάλογο τμήμα του Δήμου, ο Αντιδήμαρχος που έχει την ευθύνη για αυτά τα θέματα, έχει μεριμνήσει και έχει παρέμβει όσον αφορά με τα καταστήματα. Και συνέχεια θα κάνουμε συστάσεις και θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων να αποκατασταθεί η σωστή διάταξη των καταστημάτων. Τι συστάσεις, μιλάμε για πρόστιμα ότι πρέπει να πέφτουν. Δεν μπορεί να κόβουν τώρα τα πράγματα. Και πρόστιμα πέφτουν. Πρόστιμα πέφτουν και το θέμα δεν είναι αυτό, παιδιά. Το θέμα είναι να αντιληφθούν και οι άνθρωποι με τα καταστήματα ότι είναι μέρος του συνόλου και αυτοί πρέπει να φροντίζουν για την καλή οπτική που πρέπει να έχει η πόλη, αισθητική. Γιατί είναι για όλους μας. Η αισθητική της πόλης να είναι για όλους μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ευχαριστώ. Και αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να το εμπεδώσουμε. Σε πόσο καιρό θα τελειώσει αυτή η αποκατάσταση? Τώρα ξεκινάμε με την Εθνική Αντιστάσεως, μετά τι ακολουθεί? Μετά από εδώ θα έχουμε συνέχεια, γιατί παντού έχουμε. Θα τελειώσουμε την Εθνική Αντίσταση, μετά θα κάνουμε παρεμβάσεις και στους πεζόδρομους μέσα, όπου λείπουν δέντρα θα τα συμπληρώσουμε, στον Άγιο Νικόλαο και όπου χρειάζεται. Δηλαδή όπου έχουν εξεραθεί οι Φοίνικες θα βάλετε αυτά τα δέντρα? Βεβαίως, ναι.